ο αρχαίος κόσμος ήταν γεμάτος παράξενα και θαυμαστά πλάσματα. Οι μύθοι και οι θρύλοι μιλούσαν για τερατώδη όντα με απίστευτες δυνάμεις. Ένα τέτοιο πλάσμα, τυλιγμένο στο μυστήριο, ήταν ο Κοινόκεφαλος. Το όνομα προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «κοιον» και «κεφαλή». Αυτά τα όντα λέγεται ότι είχαν σώμα ανθρώπου, αλλά κεφάλι σκύλου. Περιγραφές των Κοινοκέφαλων εμφανίζονται σε κείμενα από την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη και την Αίγυπτο. Συχνά απεικονίζονται ως άγριοι πολεμιστές ή φύλακες ιερών τόπων. Κάποιες αναφορές ισχυρίζονταν ότι διέθεταν δική τους γλώσσα και πολιτισμό. Η ύπαρξη αυτών των πλασμάτων έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης για αιώνες. Ήταν απλά δείπνη της φαντασίας ή μήπως είχαν βάση στην πραγματικότητα. Οι κοινόκεφαλοι χρησιμεύουν ως υπενθύμηση της διαχρονικής γοητείας του ανθρώπου με το άγνωστο. Μας προκαλούν να αμφισβητήσουμε τι είναι αληθινό και τι βρίσκεται πέρα από τα όρια της κατανόησής μας. Το μυστήριο των κοινοκέφαλων συνεχίζει να εχμαλωτίζει τη φαντασία, προσκαλώντας μας να εξερευνήσουμε τις σκιερές γωνιές της ιστορίας και του μύθου. Ο Ηρόδοτος, ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός, έγραψε για τους κοινόκεφαλους στο διάσημο έργο του «Ιστορίες». Ισχυρίστηκε ότι κατοικούσαν σε μια μακρινή χώρα στα Ανατολικά. Ο Ηρόδοτος τους περιέγραφε ως άγριους και πολεμοχαρείς, καλυμμένους με γούνα και με κοφτερά δόντια. Έγραψε ότι επικοινωνούσαν με γαυγίσματα και ουρλιαχτά. Οι αναφορές του Ηροδότου για τους κοινόκεφαλους πιθανότατα βασίζονταν σε φήμες και ιστορίες ταξιδιωτών. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν είχε δει κάποιον από κοντά. Ωστόσο, τα γραπτά του συνέβαλαν στη διάδοση της εικόνας του ανθρώπου με το κεφάλι σκύλου. Άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Πλήνιος, ο Πρεσβύτερος και ο Κτησίας, ανέφεραν επίσης τους κοινόκεφαλους στα έργα τους. Αυτές οι αναφορές διέφεραν ως προς τις λεπτομέρειες, αλλά όλες συνέβαλαν στην αυξανόμενη μυθολογία γύρω από αυτά τα μυστηριώδη πλάσματα. Παρά την φανταστική φύση αυτών των ιστοριών, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι του αρχαίου κόσμου τις πίστευαν αληθινές. Θεωρούσαν τους κοινόκεφαλους πραγματικά πλάσματα, όπως ακριβώς και τους ελέφαντες και τα λιοντάρια που γνώριζαν ότι υπήρχαν σε μακρινές χώρες. Αυτές οι ιστορίες μας προσφέρουν μία γεύση από την κοσμοθεωρία των αρχαίων πολιτισμών και τις πεποιθήσεις τους για τα παράξενα και θαυμαστά πλάσματα που μοιράζονταν τον κόσμο τους. Ο θρύλος του Αγίου Χριστοφόρου, μιας δημοφιλούς μορφής στη χριστιανική παράδοση, είναι επίσης συνυφασμένος με τον μύθο των κοινοκέφαλων. Σύμφωνα με κάποιες εκδοχές της ιστορίας, ο Άγιος Χριστόφορος δεν γεννήθηκε άνθρωπος. Λέγεται ότι ήταν μέλος μιας φυλής ανθρώπων με κεφάλι σκύλου. Ήταν γνωστός για το τεράστιο μέγεθος και τη δύναμή του και χρησιμοποιούσε αυτά τα χαρίσματα για να βοηθά τους άλλους. Η ιστορία λέει ότι ο Άγιος Χριστόφορος τελικά ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του Θεού. Η σύνδεσή του με τους κοινόκεφαλους είναι ενδιαφέρουσα. Υποδηλώνει έναν πιθανό σύνδεσμο μεταξύ αυτών των μυθικών πλασμάτων και των πρώιμων χριστιανικών πεπιθήσεων. Κάποιοι μελετητές πιστεύουν ότι η ιστορία της καταγωγής του Αγίου Χριστοφόρου ήταν ένας τρόπος ενσωμάτωσης παγανιστικών μύθων και θρύλων στην χριστιανική παράδοση. Άλλοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να αντανακλά τους φόβους των πρώτων χριστιανών για ξένους πολιτισμούς και πεπιθήσεις. Ανεξάρτητα από την πραγματική προέλευσή της, η ιστορία του Αγίου Χριστοφόρου και η σύνδεσή του με τους κοινόκεφαλους προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στο διαχρονικό μυστήριο αυτών των πλασμάτων. Τέταρτο μέρος. Φύλακες απαγορευμένης γνώσης, οι κοινόκεφαλοι στο μύθο και την παράδοση. Σε πολλούς πολιτισμούς, οι κοινόκεφαλοι δεν είναι απλά τερατώδη πλάσματα. Συχνά απεικονίζονται ως φύλακες ιερών γνώσεων ή πύλες σε άλλα βασίλεια. Οι σκυλίσια χαρακτηριστικά τους συνδέονται με την πίστη, την προστασία και μια σύνδεση με τον πνευματικό κόσμο. Για παράδειγμα, σε ορισμένα αρχαία αιγυπτιακά κείμενα, ο Άνουβις, ο θεός του κάτω κόσμου, απεικονίζεται με κεφάλι τσακαλιού ενός στενού συγγενή του σκύλου. Αυτή η συσχέτιση με το θείο υποδηλώνει ότι οι κοινόκεφαλοι μπορεί να είχαν μια βαθύτερη σημασία στα αρχαία συστήματα πεποιθήσεων. Η παρουσία τους σε μύθους και θρύλους θα μπορούσε να συμβολίζει τα όρια μεταξύ του γνωστού και του άγνωστου, του ανθρώπινου και του θείου. Η ιδέα ότι κατήχαν κρυφή γνώση ή φύλαγαν μυστικά μέρη προσθέτει στη μυστικιστική τους άβρα.
υπενήσεται ένα βαθύτερο νόημα πίσω από την τερατώδη εμφάνισή τους. Ήταν προστάτες αρχαίας σοφίας ή μήπως θεωρούνταν εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν στην αναζήτηση της φωφώτισης? Η απάντηση ίσως βρίσκεται θαμμένη στο συμβολισμό και την αλληγορία των αρχαίων κειμένων, περιμένοντας να αποκρυπτογραφηθεί. Πέμπτο μέρος, χαμένες ιστορίες, εξερευνώντας την πιθανότητα καταπιεσμένων αληθιών. Θα μπορούσε να κρύβεται ένας σπόρος αλήθειας μέσα στις φανταστικές ιστορίες των κοινοκέφαλων. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι οι αρχαίοι μύθοι και θρύλοι συχνά περιέχουν θράψματα πραγματικής ιστορίας, παραμορφωμένα και εξοραϊσμένα με την πάροδο του χρόνου. Είναι πιθανό οι άνθρωποι της αρχαιότητας να συνάντησαν μια πραγματική φυλή ή είδος που έμοιαζε με τους κοινόκεφαλους. Μήπως γενετικές μεταλλάξεις ή άγνωστα είδη πρωτευόντων θηλαστικών συνέβαλαν στη δημιουργία αυτών των θρύλων? Κάποιοι υποθέτουν ότι οι αρχαίες συναντήσεις με πρωτεύοντα θηλαστικά, όπως η μπαμπουίνη ή η μανδρίλη, με τα σκυλίσια πρόσωπα και τα ανθρωπόμορφα σώματά τους, ίσως πυροδότησαν τη φαντασία και οδήγησαν στη δημιουργία των μύθων για τους κοινόκεφαλους. Η πιθανότητα λανθασμένης αναγνώρισης ή υπερβολής στις ιστορίες των ταξιδιωτών που μεταδόθηκαν από γενιά σε γενιά θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει την επιμονή αυτών των ιστοριών. Ενώ η ύπαρξη πραγματικών κοινοκέφαλων παραμένει εξαιρετικά απίθανη, η πιθανότητα αυτή η μύθη να είναι εμπνευσμένη από πραγματικές συναντήσεις ή παρατηρήσεις προσθέτει ένα δελεαστικό στρώμα ίντριγκας στο μυστήριο.